1987. Channel Tunnel. Ένα παιχνίδι αποκλειστικά για δύο παίκτες, 45 λεπτά, έχει worker placement. Είναι από τη Looping Games. Είδαμε άλλα παιχνίδια από τη συγκεκριμένη σειρά στο ίδιο μέγεθος κουτιού, όπως το 1942 USSS Yorktown. Εδώ έχει να κάνει με το τούνελ που ενώνει Αγγλία-Γαλλία, το υποβρύχιο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και περνάει από μέσα ο αυτοκινητόδρομος και το τρένο. Έγινε το ολοκληρώθηκε το 1987. Οπότε είναι ένα από τα θαύματα της μοντέρνας μηχανικής και αρχιτεκτονικής. Πάμε να το ανοίξουμε και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Αποκλειστικά για δύο παίχτες. Παίζει σε 45 λεπτά, όπως είπαμε. Έρχεται σε αυτό το μικρό κουτάκι. Ξαναλέω, η εταιρεία Looping Games δεν είναι στο ραντάρ πολλών, αλλά βγάζει τα παιχνίδια όπως και το USS Yorktown το 1942. Μικρό κουτί, μικρό footprint. Αντίστοιχα έχει βγάλει το San Francisco, έχει βγάλει για το χρηματιστήριο. Λίγα περιεχόμενα, ενδιαφέρον gameplay και διαφορετικότητα. Λοιπόν, ένα βελούδινο πουγγί, πολύ ωραίο. Ένα deck καρτών, δείκτες. Το ταμπλό. Και το φυλάδι δυγιών. Το φυλάδι δυγιών θα είναι, ναι, όπως και συνήθως, όπως και στο 1942, στη μέση χωρισμένο, το μισό είναι ισπανικό, το μισό είναι αγγλικό, ξεκινώντας ανάποδα, οπότε οι κανόνες είναι αυτοί. Μιλάμε για μία σελίδα που είναι τα περιεχόμενα, setup, η εξήγηση των βασικών αρχών του παιχνιδιού και το πώς παίζει ο γύρος του παίχτη, παραδείγματα, ανατομία καρτών και αυτό είναι όλο και όλο. Εδώ τελειώνει. Αυτοί είναι οι κανόνες, πολύ εύκολο. Worker placement για δύο. Λοιπόν, οι δίσκοι είναι εδώ. Τα πιόνια των παικτών που είναι τα τρυπάνια τους, γιατί προσπαθούν να φτάσουν να ενωθούν και να φτιάξουν το τούνελ. Ήταν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, όπως και στην πραγματικότητα, προσπαθούν να τρυπήσουν και να βρεθούν στη μέση για να ενώσουν τα τούνελ και να ολοκληρώσουν αυτό το θαυμάσιο έργο. Λοιπόν, υπάρχει το ταμπλό από τη μεριά των Γάλλων που ξεκινάνε, να και η γαλλική σημεία από εδώ, ξεκινάμε να κατεβαίνουμε κάτω. Και το ταμπλό από τη μεριά των Άγγλων και η γαλλική σημαία πίσω, ωραία λεπτομέρεια. Και το ταμπλό από τη μεριά των Άγγλων που ξεκινάει το τούνελ να κατεβαίνει, υποβρύχια πλέον και η σημεία των Άγγλων από εδώ. Αυτά τα δύο θα μπουν απέναντι στο τραπέζι, κάπως έτσι. Εδώ υπάρχουν κάποια token με δείκτες περισσότεροι από το κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε, μαύρο και λευκό. Όπως βλέπετε, linen finish στο χαρτόνι, δεν το αναφέραμε, αλλά είναι πολύ καλής ποιότητας. Μια χαρά, καλό υλικό. Εδώ ανάμεσα θα μπουν οι κάρτες και θα σχηματίσουν το ταμπλό, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και το ταμπλό είναι modular. Καταφέρω να ανοίξω. Λοιπόν, είναι Γαλλία-Αγγλία, οι κάρτες με αυτό το πίσω μέρος, οι κάρτες με το τούνελ. Έχει διαφορετικού τύπου κάρτες το παιχνίδι, αρκετά deck, αυτό είναι το μεγαλύτερο deck. Εδώ έχει να κάνει με τις διάφορες χώρες, πώς χρηματοδοτούν. Έχουμε και την Ελλάδα, όπως βλέπετε, το έργο. Ενδιαφέρον. Χρηματοδότησε η Ελλάδα το τούνελ και δεν το ήξερα. Τι μαθαίνει κανείς, Πορτογαλία, Δανία, Ελλάδα. Okay. Αυτές είναι οι κάρτες. Λεπτή ποιότητα καρτών, μάλλον θέλουν sleeves θα έλεγα. Εδώ, αυτές οι κάρτες εδώ, που είναι το πίσω μέρος τους. Πάλι έχουν κάποια clipboard με κάποια εικονίδια. Εδώ οι κάρτες αυτές θα μπαίνουν ανάμεσα στους παίχτες και θα προεκτείνουν το τούνελ για τον κάθε παίκτη. Κάπως έτσι. Ωραία. Και φτιάχνουν ένα track πάνω στο οποίο θα κινούνται οι παίκτες, θα κινούνται τα τρυπάνια τους για την ακρίβεια, το γαλλικό και το αγγλικό,
όσα προχωράνε τρυπώντας. Υπάρχουν άλλες δύο κάρτες, δεν τις έχω βάλει για να χωράνε στο βίντεο. Και προσπαθώντας όποιος προχωρήσει πιο μπροστά προς τη μεριά του τούνελ μέχρι να συναντηθούν. Δείχνει αρκετά ενδιαφέρον σαν παιχνίδι. Μ' αρέσει η ιδέα του. Το θέμα του παιχνιδιού. Με τη μηχανή, έχει να κάνει με engineering, έχει να κάνει με μηχανικούς, είναι κάτι διαφορετικό, δεν το έχουμε συνηθίσει, έτσι. Δείχνει αρκετά πρωτότυπο και ενδιαφέρον σαν ιδέα. Είμαι φαν των παιχνιδιών τοποθέτηση εργατών, οπότε ανυπομονώ να δω πώς αυτά ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μου είχε φανεί πολύ ενδιαφέρον όταν το είχα ψάξει, πάλι λίγος καιρός. Τώρα θα το ξαναδιαβάσουμε αφού ήρθε στα χέρια μας πλέον. Να διαπιστώσουμε πως παίζει και να γυρίσουμε ένα βίντεο για να δείτε κι εσείς, να πάρετε μια γεύση για το παιχνίδι. Αυτό λοιπόν είναι το Channel Tunnel 1987, μαθαίνουμε και ιστορία, τελείως άσχετος, το παραδέχομαι. Μέσα λοιπόν από το συγκεκριμένο παιχνίδι να δούμε πως έχουν χρησιμοποιήσει την τοποθέτηση εργατών και όλα τα ωραία επιπλέον στοιχεία που υπόσχεται το συγκεκριμένο συγκεκριμένο σχεδιαστής, το δίδυμο. Να δούμε στην πράξη με 45 λεπτά τι μπορεί να δώσει αυτό το παιχνίδι για δύο παίκτες.